οφείλω να ομολογήσω ότι και συναρτήσει των γεγονότων των πρόσφατων στη Μέση Ανατολή με την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι διακυβεύσεις γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι είμαστε σε ένα ρευστό και πολυπολικό γεωπολιτικό περιβάλλον με αναδιάταξη σχετισμών σε σχέση με τους κινδύνους δηλαδή, που αναφέρατε, αλλά υπάρχουν και εσωτερικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι επίμονοι. Mm-hmm. Και δεδομένου ότι πλησιάζουμε, όπως και εσείς είπατε, σε ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη μου, από τις κρισιμότερες στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν έχω δύο λεπτά θα εξηγήσω το γιατί, είναι πάρα πολλές οι παράμετροι. Πρώτη παράμετρος, αν με επιτρέπετε, είναι το φαινόμενο που και στη βιβλιογραφία ονομάζουμε perma crisis, δηλαδή αλλεπάλληλες κρίσεις. Τι έχει κάνει αυτό? Αρχίζει διανομένης από τη χρηματοπιστωτική κρίση και ύφεση του 2008, που στην Ελλάδα και τη γνωρίζουμε καλά και την πληρώσαμε πολύ. Έχουν διευρυνθεί σε όλη την Ευρώπη κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, έχουν αυξηθεί ανισότητες, έχουμε περαιτέρω πίεση στην κοινωνική συνοχή των σύγχρονων κοινωνιών και προφανώς αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, ακόμα και στη φτώχεια. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένταση της φτώχειας εντός εργασίας και επισφάλεια στην απασχόληση. Υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που δείχνει να επηρεάζει όλο και συχνότερα τις μεταβλητές διαμόρφωσης λογικής συμπεριφοράς σε μια σειρά από χώρες, και αφορά την ενίσχυση της επισφάλειας ευαλωτότητας και της στρωτότητας. Και το επίμονο κοινωνικό κόστος των αλλεπάλληλων κρίσεων, από τις οποίες η Ευρώπη βγαίνει, ξαναμπαίνει, δεδομένου ότι έχει συμβεί, είχαμε την πανδημία η οποία εξέβαλε στην κοινωνική και οικονομική κρίση, είμαστε μέσω μιας πολύ μεγάλης ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, η οποία πιθανότατα θα ενταθεί λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μελέτες και έρευνες, κυρία Δουβγεράκη, όπως του Τανδάλη, που θεωρεί ότι υπάρχει ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση των ανισοτήτων και στην άνοδο λαϊκίστικων και εθνικιστικών ιδεολογικών ρευμάτων και κομματικών σχηματισμών, καθώς τι έχουν κάνει, έχουν εργαλειοποιήσει αποτελεσματικά την κοινωνική ευπάθεια και την οικονομική ανισότητα, αλλά και άλλα ζητήματα, για παράδειγμα την προσφυγική κρίση, την αύξηση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, βλέπουμε από άλλες έρευνες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια εξελικτική απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης, άρα πιθανότατα μια κρίση αντιπροσώπευσης. Όλα αυτά, αν τα σκεφτούμε, τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια? Έχουν επαναρθρώσει τη δυσανεξία ως mainstream λόγο. Έχουμε νεόδμητους οικονομικούς εθνικισμούς στην Ευρώπη ή οικονομικούς πατριωτισμούς, όπως το λέει Λεπέν στη Γαλλία, και συνδυασμό τους με επικλήσεις εθνικών ρομάντζων, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του καθηγητή Μεταξά. Όλα αυτά δείχνουν τελεαστικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκλογικού ανταγωνισμού. Αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας τα τελευταία χρόνια, θα δούμε την εκλογική ενδυνάμωση του ακροδεξιού κόμματος των Ελεύθερων στην Αυστρία και τη συμμετοχή της στην Αυστριακή κυβέρνηση. Θα δούμε τις εξαιρετικά ανησυχητικές δημοσκοπικές επιδόσεις του ακροδεξιού και ξενοφοβικού AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, που ιδρύστηκε παρόλο λόγω του νεοναζιστικού του παρελθόντος, συνιστά βιογραφική ρήξη στη μεταπολεμική πολιτική ιστορία της Γερμανίας, την ισχύ που επισορεύει η ίδια η Λεπέν στην Γαλλία, που είναι πιθανότατα να προτεύσει στις ευρωεκλογές. Ακόμα και στη Σουηδία βλέπουμε ενίσχυση των Σουηδών Δημοκρατών, εξίσου ακροδεξιού κόμματος. Είχαμε δει πρόσφατα την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος για την ελευθερία του Βέλντερς στην Ολλανδία. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να είναι μόνο για τον Όρμπαν, που προφανώς είναι η πιο ενδεικτική περίπτωση στην Ουγγαρία. Κάτι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και κάτι συμβαίνει λόγω δύο πραγμάτων. Εργαλειοποίηση φόβων και υπαρκτών προβλημάτων των πολιτών, άρα και μεγιστοποίηση αποβλεπτικότητας μιας αντιευρωπαϊκής, δεν νομίζω ότι υπάρχει πια λόγος να μιλάμε για ευρωσκεπτικιστική, δυσανεκτικής και ξενοφοβικής εκφοράς, αλλά συγχρόνως όμως, κυρία Δουλγεράκη, και αδυναμία ή αμηχανία εν πράγμα της απόκρισης των μεγάλων πολιτικών οικογενειών στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατίας, χριστιανοδημοκρατίας και γενικά της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να απαντήσει με πρακτικούς και ουσιαστικούς ρόλους στα επίμονα και συσσωρευμένα προβλήματα των πολιτών. Άρα η υπόθεση εργασίας, μένουν λιγότερο από 60 μέρες για να δούμε αν επιβεβαιωθεί, ότι μπορεί το ακροδεξιό πλαίσιο μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια να είναι τρίτο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενισχυτικό, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το απέχομαι, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Τώρα,
Έτσι όπως σας ακούω, προβληματίζομαι πολύ περισσότερο, κύριε Παπαδάκη, εάν οι ηγέτες της Ευρώπης, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν τα του οίκου τους. Έχουν τόσα μέτωπα ανοιχτά, υπάρχουν τόσα μέτωπα ανοιχτά, τα οποία ουσιαστικά απασχολούν και τον καθένα από εμάς και τη δική μας την καθημερινότητα και τη δική μας τη ζωή. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Εγώ αναρωτιέμαι με ποια γραμμή πάω να ψηφίσω. Εγώ αναρωτιέμαι πώς πρέπει να σκεφτώ, τι πρέπει να ακούσω για αρχή από όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα και με τις προκλήσεις από την άλλη πλευρά ανοιχτές, για να φτάσω στην κάλπη. Αναρωτιέμαι. Είμαι πολύ προβληματισμένη και βέβαια πάντα εκείνης της άποψης που λέει ότι εμείς πρέπει να διαμορφώνουμε το αύριό μας, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στην κάλπη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Δουλγεράκη. Κρατάω το τελευταίο, όλα, αλλά το τελευταίο. Πρέπει. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε στην κάλπη. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εποχή σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι όμως σημαντικό, γιατί οι εκλογές είναι πάντα ένα τμημικό ίχνος, ένα πολύ σημαντικό συμβάν, δεν είναι περιστατικό, στην πολιτική ιστορία. Και εκεί, αν θέλετε, το δικαίωμα της απόφασης, με όποιο κριτήριο έχει ο καθένας ή με όποια πολλά κριτήρια έχει ο καθένας και προβληματισμούς, είναι δικό μας, των πολιτών. Δεν ξέρω πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς στην κάλπη, γιατί είναι ζητήματα εκλογικής συμπεριφοράς που όλο και περισσότερο βλέπουμε διεθνώς να επικαθορίζεται από τη λεγόμενη κειμενόμενη και θεματική ψήφο. Δηλαδή, προτεραιοποιεί ο πολίτης τα άμεσα διακυβεύματά του. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επιλογές έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Πράγματι, δεν μπορεί κανείς να πει, ή τουλάχιστον δεν μπορώ προσωπικά να πω, με βάση και όσα σας είπα προηγουμένως, ότι είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς να είμαι, πάει να κάνει ένα βήμα μπρος, όπως έκανε για παράδειγμα με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο ήταν μια ιονή μερική αμοιβαιοποίηση του χρέους, σημαντικό βήμα τότε που έγινε μέσα στην πανδημία, πολύ σημαντικό βήμα, γιατί ήταν και αλλαγή παραδείγματος ή έδειξε μια αλλαγή παραδείγματος. Το θυμάστε ότι πιο πριν κάτι τέτοιο θεωρεί το έγκλημα καθοσίωσης της οικονομίας 3α. Επλήγησαν βέβαια και αυτές από την πανδημία και πήγαμε εκεί. Μετά κάνει βήματα πίσω. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε καμία ουσιαστική απόκριση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά καμιά ουσιαστική απόκριση στην τρέχουσα ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Βλέπουμε συνολικά την Ευρώπη να απομειώνεται ο ρόλος της, η συζήτηση δηλαδή περί στρατηγικής αυτονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην πραγματικότητα όμως πόρο απέχει από το να πραγματοθεί. Εδώ δεν έχουμε καν τη θεσμική ευάθυνση. Άρα με ρωτάτε πώς θα ψηφίσει ο πολίτης. Βασικά πιθανολογώ με βάση ότι κρίνει σημαντικότερο, γιατί ψηφίζει και την Ευρωπαϊκή για την Ευρώπη, δηλαδή την αντιπροσώπευσή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος κρίνει, ποιος πολιτικός κομματικός σχηματισμός, αλλά και ποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι θα τον αντιπροσωπεύσουν πιο ουσιαστικά. Κακά τα ψέματα, κυρία Δουλγεράκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές σε διαφορετικά κράτη-μέλη αποκτούν και χαρακτήρα ιωνία εθνικών εκλογών. Mm. Δηλαδή, ψηφίζει ο πολίτης και για ζητήματα που αφορούν την ίδια του τη χώρα. Άρα είναι πολύ σύνθετο. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, είπα προηγουμένως. Για να ψηφίσει ωστόσο και για την ίδια του τη χώρα, θα πρέπει να έχει και την πραγματική εικόνα της ίδιας του της χώρας. Και έτσι όπως διαμορφώνεται και με τις προτάσεις και με τους αγώνες της χώρας τους. Διότι εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα και μέσα από το τμήμα που είσαστε και παρακολουθώντας, και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ότι εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη περίμετρο, παράμετρο που λέει ότι ξέρεις, αυτά είναι τα πρόσωπα. Κοίταξε τα πρόσωπα και από τη στιγμή που θα δεις τα πρόσωπα θα καταλάβεις λίγο πολύ και το τι γίνεται. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι απλά. Θα μου πείτε δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Προφανώς παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Αλλά δεν είναι προϋπόθετο. Δεν είναι προϋπόθετο με την έννοια, κυρία Δουλγεράκη, ότι εδώ είναι τέτοια τάξη πια τα διακυβεύματα. Γιατί να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές σας μια παλιά φράση τη δεκαετία του 90 που βγαίναμε από τη λεγόμενη ενωσιακή ύφεση, δηλαδή επανακινούνταν η ενωσιακή διαδικασία, τη φράση του Μπάου. Το κόστος της μια Ευρώπης. Ναι, δεν είναι η Ευρώπη αυτή που θέλουμε, αλλά συγκριτικά είναι περίπου ό,τι καλύτερο έχουμε.
Φυσικά, προφανώς πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη. Άρα, αν το θυμηθούμε αυτό, και όπως είπα, το πολίτης βλέπει, γιατί ο πολίτης είναι εδώ, ο πολίτης ζει, ο πολίτης, αν θέλετε, έχει και επιπτώσεις η καθημερινότητα, το βιωτικό επίπεδο, το κόστος ζωής, δεν πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά παίζουν τη σημασία τους, αλλά σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, ναι, ξαναλέγουν, έχουν τη σημασία τους, δεν την απομειώνω. Ακόμα όμως μεγαλύτερη σημασία, κατά τη γνώμη μου, κυρία Δουλγεράκη, είναι ο προταγματικός πολιτικός λόγος. Τι προτεραιοποιείται και πώς αυτό διαμορφώνεται σε συγκεκριμένες εν πράγματι προτάσεις, εν της πράγμασης προτάσεις πολιτικής. Δηλαδή για το σήμερα και το αύριο, τι έχει να πει ένας κομματικός σχηματισμός και οι υποψήφοι αντιπρόσωποι μας και σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή η σύνθεση και κατά πόσο δηλαδή και ένα πολιτικό πρόσωπο ή μη πολιτικό πρόσωπο που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής εκφέρει ένα τέτοιο λόγο, έχει ένα διακριτό στίγμα, έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο που είπα προηγουμένως, οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρίσεων, ένα ρευστό περιβάλλον επικίνδυνο απέναντι με μια χειριστική παραμετροποίηση του αντί από ακροδεξιά σε αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που υπονομεύουν την αξιακή θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο τι αναζητούμε? Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, αυτό που θα περίμενα και περιμένω και ελπίζω, χωρίς να σχηματίζω τα συμβεί, είναι μια ουσιώδη αλλαγή παραδείγματος στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση, την έχω ξαναδιατυπώσει την πεποίθηση μου αυτή, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, του αναδιανεμητικού πραγματισμού. Δηλαδή με ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, με ανάπτυξη στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, φυσικά και με δεδομένη την μακροοικονομική ατζέντα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δημόσιων πολιτικών, αλλά με δεδομένο επίσης και το διακύβευμα της ενσωμάτωσης, δεδομένου ότι έχουμε όλο και περισσότερες κοινωνικά ευάλωτες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ενώ στην γενική εικόνα πληττόμεθα όλοι περισσότερο ή λιγότερο από τις εξελίξεις που υποκρατούμε.